Είμαι η Αφροδίτη και θα σας διαβάσω ένα παραμύθι που έγραψα αφιερωμένο στο μικρό Ανδρέα Γιαννόπουλο. Αρχίζω. Θα αρχίσω όπως αρχίζουν όλα τα παραμύθια, με το μια φορά και έναν καιρό. Αλλά αυτό το παραμύθι που θα σας πω δεν είναι παραμύθι με νεράιδες, πριγκίπισσες, τέρατα και εξωτικά. Είναι μια αληθινή ιστορία. Ίσως η πιο αληθινή. Ας αρχίσω λοιπόν. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα καθημερινό αγόρι που πήγαινε σε ένα καθημερινό σχολείο. Το αγόρι αυτό, ο μικρός Ανδρέας, είχε ένα όνειρο. Όχι όπως τα άλλα παιδιά, ένα PlayStation ή έναν υπολογιστή. Ήθελε να ανοίξει ένα κέντρο για τα παιδιά που είχαν πραγματικά ανάγκη, για ένα σπίτι, μια αγκαλιά, τη δική τους οικογένεια. Ο μικρός Ανδρέας λοιπόν, στη δέλτα τάξη του δημοτικού νομίζω, αρρώστησε βαριά. Στις δύσκολες μέρες που ακολούθησαν, ο μικρός Ανδρέας ανησυχούσε πως το όνειρό του δεν θα πραγματοποιηθεί ποτέ. Στις 9 Νοεμβρίου του 1995 έγραψε στο ημερολόγιο του ένα μήνυμα προς όλο τον κόσμο. Αυτό το μήνυμα και αυτές οι λέξεις θα μείνουν για πάντα στη μνήμη όλων μας, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο. Μια μέρα ο Ανδρέας θέλησε να κάνει γνωστό σε όλους το όνειρό του. Οι γονείς του τον πήραν στην εκπομπή «Κόκκινη κάρτα» του Γιώργου Παπαδάκη και μίλησαν για αυτό που ποθούσε. Εκεί του υποσχέθηκαν πως θα το βοηθούσαν όλοι να πραγματοποιήσει την επιθυμία του. Ο μικρός Ανδρέας, χλωμός με τα γαλανά ματιά του θλιμμένα, προσπάθησε να χαμογελάσει αλλά δεν τα κατάφερε. Έτσι λοιπόν έπιασε τις δύο άκρες των χιλιών του με τα λευκά μικρά του δάχτυλα και έκανε ένα μορφασμό σαν χαμόγελο που αντιπροσώπευε τα χαμόγελα όλων των παιδιών του κόσμου. Λίγες μέρες αργότερα, ο μικρός Ανδρέας είπε αντίο και έκλεισε τα μάτια του για πάντα. Ο πατέρας, θέλοντας να εκπληρώσει την επιθυμία του, έκανε ένα σύλλογο για να βρίσκουν προστασία όσα παιδιά το έχουν ανάγκη. Τον ονόμασε το χαμόγελο του παιδιού, όπως ο γιος του είχε γράψει το ημερολόγιο του. Έτσι τώρα αυτό το χαμόγελο κοσμεί εκατοντάδες μικρά προσωπάκια. Τον ήλιο με στα μάτια θα κοιτάω. Ο ουρανός θα έχει για μας την ίδια θέα. Και θα είναι πάντα το χαμογέλο σου εκεί, Ανδρέα. Σήμερα, το χαμόγελο του παιδιού, έχοντας αναγνωριστεί διεθνώς με όραμα το χαμόγελο κάθε παιδιού, υλοποιεί πανελλαδικά 365 ημέρες το χρόνο, 24 ώρες την ημέρα, αποτελεσματικές και άμεσες δράσεις. Παιδιά θύματα βίας, εξαφάνισης, παιδιά με προβλήματα υγείας, παιδιά που βρίσκονται ή απειλούνται να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας, έχουν βρει λύση μέσα από τις υπηρεσίες που παρέχει δωρεάν οργανισμός. Μια εξειδικευμένη ομάδα εκατοντάδων επιστημόνων και με την υποστήριξη χιλιάδων εθελοντών παρέχει υπηρεσίες πρόληψης σε κάθε παιδί, καθώς και δράσεις παρέμβασης και θεραπείας σε παιδιά που ήδη αντιμετωπίζουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα, στηρίζοντας παράλληλα τις οικογένειές τους. Όλες οι δράσεις και οι μοναδικές υλικοτεχνικές υποδομές του οργανισμού είναι αποτέλεσμα της υποστήριξης των πολιτών και των εταιριών. Το χαμόγελο του παιδιού ως βασικό μέλημα έχει τη φροντίδα κάθε παιδιού και τη διασφάλιση της ισότητας και της αξιοπρέπειάς του. Αν και ενήλικο πια, το χαμόγελο του παιδιού έχει την ψυχή ενός δεκάχρονου παιδιού που πιστεύει ότι παρά τις δυσκολίες όλα είναι δυνατά. Αν ενωθούμε όλοι, θα τα καταφέρουμε.